Καλησπέρα. 5η 2 Ιουλίου 2020, το vlog της μέρας με τίτλο «Ελεύθερη, παντρεμένη». Ναι, έχει τέτοιο τίτλο το vlog. Αγαπητή Θέκλα, χαίρετε. Γεια σου. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω για την όμορφη προσφορά σου, τη ζεστή, ειλικρινή σου παρουσία μέσα στα δικά μας προβλήματα και προβληματισμούς. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να είμαι πολύ σύντομη σε αυτό που θέλω να σου πω και πολύ θα ήθελα να το κάνεις vlog, επειδή πιστεύω ότι αυτό το θέμα ενδιαφέρει πολλούς και πολλές. Είμαι στην ηλικία των 40, ευπαρουσίαστη και ελεύθερη, σαν και σένα και άλλες. Πάνω κάτω η ζωή μου είναι τακτοποιημένη, εκτός από τα ερωτικά μου. Πάντα ένα φίλο στον άνεμο. Ακούγεται απ' έξω ο πλανόδιος πολιτής, έχει ώρα που περιμένω να φύγει, αλλά είναι απ' έξω και ακούγεται, απολογούμε για τον ήχο. Πάνω κάτω η ζωή μου είναι τακτοποιημένη εκτός από τα ερωτικά μου. Πάντα ένα φύλλο στον άνεμο. Μια δεξιά και μια αριστερά. Πάντα καθοδηγούμενη από τα πάθη μου. Μεγάλη ιστορία. Ήμουν μέσα σε μια σχέση για 1,5 χρόνο με έναν παντρεμένο. Τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά αρκετό για να μου τραβήξει το ενδιαφέρον, μια και η απάθεια των ελευθέρων ανδρών χτυπάει κόκκινο. Μήπως και ελεύθεροι άνδρες δεν είναι ιδιαίτερα ελεύθεροι? Μήπως και αρκετοί από αυτούς έχουν γρυφές, απλές σχέσεις με παντρεμένες? Λέμε τώρα. Ή με άλλους παντρεμένους? Ή με παντρεμένους? Λέμε τώρα. Αυτός ο παντρεμένος μου έβγαλε άλλα συναισθήματα. Ζώδη, γλυκά, πικρά, ζεστά, κρύα. Ό,τι τέλος πάντων περίμενα από μια τέτοιου είδους σχέση. Εδώ να αναφέρω ότι μου αρέσει το πάθος, η τρέλα, λίγο το ακραίο. Εδώ να αναφέρω ότι όταν βγει το επόμενο βιβλίο θα σου κάνει πάρα πολύ καλό να το διαβάσεις. Γιατί νομίζω ότι αντιμετωπίζεις τον έρωτα κάπως παθολογικά. Πάνω κάτω τα είχα όλα αυτά μέχρι που έληξα την ιστορία, γιατί πέρα από όλα αυτά θεωρώ ότι πάντα πρέπει να προηγείται ο σεβασμός και το βάζεις με κεφαλαία μεταξύ των δύο εντός εισαγωγικών συντρόφων. Σήμερα λοιπόν πολιορκούμε από έναν άλλον παντρεμένο, που όταν τον πρωτοείδα ευχόμουν να είναι ελεύθερος, γιατί τουλάχιστον εμφανισιακά και έτσι όπως περιφερόταν μέσα στο χώρο, με ενδιέφερε ως άνθρωπος και κατά συνέπεια να δημιουργήσω μαζί του μια όμορφη σχέση. Είναι πραγματικά ξεχωριστός, ευγενική μορφή, σεξι, μιλάει με ζεστούς χαμηλούς τόνους και άλλα. Τώρα αυτό με τη φωνή, πώς κολλάτε με τη φωνή, εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί θεωρώ ότι πολλές φορές η φωνή είναι... μπορεί να μας παρασύρει η φωνή και μπορεί να ξεγελάει, δηλαδή κάποιος να προσποιείται μια φωνή γλυκιά, ζεστή και ανθρώπινη, ενώ στην πραγματικότητα να μην είναι αυτό που κρύβεται από κάτω. Όπως λέμε ότι δεν είναι καλή ιδέα να κρύβουμε κάποιον από το περιτύλιγμα, έτσι δεν είναι καλά να τον κρύβουμε και από τη φωνή, τον κρίνουμε και από τη φωνή. Πολλοί άνθρωποι που έχουν ωραίες αισθαντικές φωνές, άμα τους γνωρίζει την πραγματικότητα, δεν είναι ωραίοι αισθαντικοί άνθρωποι και το αντίθετο. Άνθρωποι που δεν έχουν τόσο ωραίες φωνές, γνωρίζοντας τους, να δεις πως είναι όμορφοι άνθρωποι, και άνδρες και γυναίκες εννοείται. Μου δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και καταλαβαίνω ότι με ερωτεύεται. Και όλα αυτά από τη συμπεριφορά του. Η στάση του σώματος λαχανιάζει όταν μου μιλά. Μου λέει πόσο όμορφα νιώθει όταν μου μιλά και πως δεν τον νοιάζει τίποτα και κανένας. Ναι, αυτό μαζί με πολλά άλλα με φοβίζει. Η παρόρμηση του για μένα ίσως είναι επικίνδυνη. Μου εκφράζεται σε μέρη που είναι πολύ επικίνδυνο για να το μάθει η γυναίκα του. Αυτό με τρομάζει. Και εδώ έρχομαι να πω πως παρόλα αυτά είναι ένας πειρασμός για μένα. Είναι λες και είμαι σε ένα ζαχαροπλαστείο και βλέπω μπροστά μου την αγαπημένη μου σοκολατίνα που είναι όμως κρατημένη για άλλο πελάτη. Και αυτή να μου φωνάζει «Φάε με!». Ξέρω και δεν ξέρω τι θέλω. Μου αρέσει η ελευθερία μου να έχω το ερωτικό στοιχείο αλλά και την ιδιωτικότητα μου. Αλλά από την άλλη δεν είχα ποτέ μια όμορφη ισορροπημένη σχέση με κάποιον άνδρα για να ξέρω τι πραγματικά είναι αυτό που πρέπει να επιδιώκω και να ψάχνω. Εννοείται, άμα τα φτιάχνεις με παντρεμένους, πώς να έχεις μια ισορροπημένη σχέση. Και για οικογένεια ούτε λόγος, τα χρόνια περνούν και ούτως ή άλλως δεν μπορώ πλέον να τεκνοποιήσω επιβεβαιωμένο. Θέλω σεβασμό, αγάπη, ερωτισμό και πάθος στη ζωή μου. Ίσως να ζητώ πολλά. Πάντως σίγουρα όχι ξανά σαν ένα φίλο στον άνεμο. Ένα δέντρο καλά ριζωμένο που ο άνεμος απλά κουνά τα κλαδιά του που και που. Ναι. Σε ευχαριστώ που με άκουσες και ανυπομονώ για τα σχόλια σου. Με εκτίμηση. Αγαπημένη μου,
Καταρχάς, προτού σχολιάσω εγώ στην επιστολή σου, θέλω να επιστήσω την προσοχή στους επικριτές του διαδικτύου, τους αυτόκλητους επικριτές και συμβουλάτορες, ότι οποιαδήποτε σχόλια μίσους κάτω από αυτό το βίντεο για τη φύλη της επιστολής θα οδηγήσουν σε απόκρυψη αυτού που γράφει τα σχόλια. Εντάξει. Φτάνει πλέον να παίζουμε όλοι τις ηθικές πηξίδες. Φτάνει πλέον να είμαστε ηθικολόγοι. Shit happens, life happens και ναι, συμβαίνει και αυτό. Μία γυναίκα στην ερωτική της ζωή να είναι σαν φίλος στον άνεμο και μία γυναίκα να έχει ξεκινήσει την ερωτική της ζωή με τέτοιο τρόπο ή να έχει βιώσει τέτοια πράγματα κατά την ενηλικίωση της, κατά το μεγάλωμα της, τα οποία να την έχουν οδηγήσει σε ένα μοτίβο δυσλειτουργικών ερωτικών σχέσεων με μη διαθέσιμους άνδρες. Εντάξει, σεβασμός. Σεβασμός, γιατί κανείς δεν μπορεί να βγάλει τον εαυτό του απ' έξω και να πει, ξέρεις, εγώ είμαι πάρα πολύ σπουδαίος και εγώ δεν έχω κάνει ποτέ κανένα λάθος, εγώ δεν είχα ποτέ καμία παρόρμηση ή ενόρμηση που να είναι έξω από την ηθική και τους κανόνες της ηθικής. Δεν είμαι εναντίον της ουσιαστικής ηθικής, της ηθικής ηθικής θα έλεγα, όχι της κοινωνικής ηθικής, δεν είμαι καθόλου εναντίον. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να δημιουργούμε μόνο υγιείς ερωτικές σχέσεις με συναισθηματικά και ουσιαστικά διαθέσιμους ανθρώπους, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω πως στην σύγχρονη εποχή που ζούμε, στη σημερινή εποχή, που ξέρω καλά τη σημερινή εποχή, αλλά και από όσα ακούγεται για τις προηγούμενες εποχές από μεγαλύτερους ανθρώπους που με ξεστορούν τη ζωή τους, κάποια πράγματα συμβαίνουν. Εντάξει. Και ο πρώτος αναμάρτητος το λίθο Βαλέτο. Και θα έλεγα ότι αυτοί οι οποίοι σπέβδουν να κατηγορήσουν και σπέβδουν να δείξουμε το δάχτυλο τη γυναίκα που τα φτιάχνει με παντρεμένους, αυτοί να κοιτάξουν λίγο καλύτερα τον εαυτό τους και το σπίτι τους. Λοιπόν, αυτοί και αυτές. Γιατί συνήθως γυναίκες είναι αυτές που κάνουν αυτού του είδους τα ξεσπάσματα. Πρώτα απ' όλα, φιλενάδα, θέλω να σου πω ότι εάν ένας παντρεμένος νιώθει ελεύθερος και δίνει στον εαυτό του την ελευθερία να φλερτάρει και να δημιουργεί εξωσυζυγική σχέση με μια άλλη γυναίκα, αυτός ο παντρεμένος απατά τη γυναίκα του. Απατά το στεφάνι του και είναι ανήθικος ως προς τη σύντροφο του, την αρχική. Θα μου άρεσε πάρα πολύ ένας ιδανικός κόσμος, στον οποίο και παντρεμένος να ήσουνα, και σε σχέση πολύχρονη να ήσουνα, και σε γάμο μέσα να ήσουνα, και σε αραβώνα να ήσουνα, άμα έπαβες να είσαι ερωτευμένος ή ερωτευμένη με τον άνθρωπο με τον οποίο ήσουν, να έχεις τα κότσια, να σταματήσεις εκείνη τη σχέση, να πεις τελειώσαμε, να το πεις, to call it, πως κάποιος πεθαίνει και λέει ώρα θανάτου τάδε τάδε, να καλέσεις το θάνατο της σχέσης, και να είσαι ελεύθερος, όχι ελεύθερος παντρεμένος ή ελεύθερη παντρεμένη, ώστε να προχωρήσεις σε μια άλλη σχέση όταν θα βρεις τον εαυτό σου με κάποιον άλλο που να είναι επίσης ελεύθερος. Αυτή θα ήταν μια ιδανική κοινωνία για μένα. Επειδή έχω διαβάσει τελευταίως κάποιες απόψεις του στυλ ότι οι γάμοι είναι παροχημένοι κοινωνικοί, είναι ένας παροχημένος κοινωνικός θεσμός και ότι η κοινωνία προχωρώντας θα διαλύσει το γάμο ή δεν θα υπάρχουν πλέον γάμοι. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε, ο γάμος εξακολουθεί να είναι ένας θεσμός που κρατάει καλά στην κοινωνία μας. Παράλληλα με το γάμο όμως, υπάρχει και μια νέα μορφή σχέσης η οποία είναι εξίσου σεβαστή και εξίσου εκτιμητέα. Είναι η μορφή της σοβαρής σχέσης μεταξύ δύο ανθρώπων, οι οποίοι αποφασίζουν να συμπορευτούν στη ζωή χωρίς απαραίτητος να βάλουν στεφάνι. Ή χωρίς απαραίτητος να πάνε στο δημαρχείο να κάνουν πολιτικό γάμο ή χωρίς απαραίτητος να πάνε να υπογράψουν σύμφωνο συμβίωσης. Και στην περίπτωση που έχουμε μια σχέση σοβαρή, σχέση συγκατοίκησης, σχέση ερωτικής αγάπης, οφείλουμε να τη σεβόμαστε με τον ίδιο τρόπο που θα σεβόμασταν ένα γάμο. Και εκείνοι που δεν σέβονται τους γάμους τους, δεν θα σεβαστούν ούτε και μια σοβαρή σχέση ή μια σχέση συγκατοίκησης. Όταν λέω σοβαρή σχέση, εννοώ μια σχέση στην οποία να παίρνει ο ένας τον άλλο στα σοβαρά, να παίρνουν την αγάπη τους την ερωτική στα σοβαρά, να παίρνουν τη σχέση τους στα σοβαρά. Δυστυχώς, περιβαλλόμαστε από πολλούς ασόβαρους ανθρώπους. Αυτός ο καινούριος παντρεμένος που έχεις γνωρίσει, μόνο ασόβαρος είναι.
Δεν είναι σε καμία περίπτωση σοβαρός άνθρωπος. Γιατί αν ήταν σοβαρός άνθρωπος, δεν θα σε ενέπλεκε στο δικό του το παιχνιδάκι με τη γυναίκα του. Αν ήθελε όντως, αν ήταν όντως σοβαρός άνθρωπος και ήθελε να ζήσει ελεύθερα, θα χώριζε από τη γυναίκα του και μετά θα φλέρταρε και με σένα ή με οποιανδήποτε άλλη θα ήθελε. Εντάξει. Δεν θα σου πω να μην τα φτιάξεις μαζί του, γιατί δεν μπορώ να έρθω εγώ να πάρω αποφάσεις για σένα. Αυτό που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα και σιγουριά όμως, είναι ότι δεν έχω γνωρίσει μέχρι τώρα πολλές περιπτώσεις τις οποίες μια ελεύθερη γυναίκα όπως είσαι εσύ γνωρίζει έναν άνδρα που είναι παντρεμένος, φτιάχνουν μια θυελλώδη ερωτική σχέση, μια παθιασμένη ερωτική σχέση, μετά αυτός ο άνδρας χωρίζει την υφιστάμενη γυναίκα του και είναι μαζί με την εξωσυζυγή του σχέση, μπορεί να παντρευτεί κιόλας στην εξωσυζυγή του σχέση και αυτή η δεύτερη σχέση που γίνεται κύρια σχέση να πάει καλά. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, λίγες, μετρημένες περιπτώσεις, λίγες. Είναι η μειονότητα όμως. Η πλειονότητα των περιπτώσεων, στατιστικά βλέποντας το θέμα, έχει το εξής μοτίβο. Τα φτιάχνει ο παντρεμένος με την ελεύθερη, ή ο ελεύθερος παντρεμένος όπως το γράφεις εσύ, κάνει τον μάγκα, κάνει τον καβλάντη, με συγχωρείτε για την έκφραση, τον ντάι, που δεν τον νοιάζει η γυναίκα του, δεν τον νοιάζει τι θα πει η κοινωνία, που θα φλερτάρει την κοπέλα που δεν είναι η γυναίκα του δημοσίως, που μπορεί κιόλας να κάνει και άλλες πράξεις δημοσίως, και όταν βιαστεί στα πράσα, πολύ πιθανόν είναι με την ουρά στα σκέλια να επιστρέψει στη γυναίκα του, η οποία με έλλειψη αξιοπρέπειας θα το δεχθεί πίσω. Εγώ προσωπικά δεν θα δεχόμουν κανέναν πίσω ο οποίος θα είχε κάνει κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Δεν λέω ότι μου έχει συμβεί, μπορεί να μου έχει συμβεί και να μην το γνωρίζω, αλλά δεν θα το δεχόμουν. Εν γνώση μου, ο σύντροφος μου ή ο άνδρας μου να φλερτάρει με άλλη γυναίκα, να έχει ερωτική σχέση με άλλη γυναίκα και να τον πάρω πίσω, με τίποτα. Για τον απλούστατο λόγο ότι για να μπορέσει ένας άνδρας να πάει με άλλη γυναίκα ή για να μπορέσει μια γυναίκα να πάει με άλλον άνδρα, σημαίνει ότι δεν αγαπά, δεν είναι ερωτευμένος, δεν είναι ερωτευμένη πλέον με τον αρχικό σύντροφο. Και δεν θα δεχόμουν σε καμία περίπτωση να είναι ένας άνθρωπος μαζί μου από υποχρέωση, από φόβο ή από κοινωνική πίεση και όχι επειδή γουστάρει. Δεν θα τιμωρούσα δηλαδή κάποιον με το να το χωρίσω, απλώς θα έκανα το αυτονόητο ότι εφόσον πλέον δεν με θες, δεν υπάρχει λόγος να βασανίζεσαι. Το έχουμε δει αυτό το παιχνιδάκι πολλές φορές που παίζει αυτός ο ελεύθερος παντρεμένος που σε φλερτάρει και είναι πάρα πολύ πιθανό όταν βιαστείτε στα πράσα να τη φας εσύ. Δηλαδή εσύ να είσαι η δαχτυλοδειχτούμενη, η τρίτη γυναίκα, η παλιογυναίκα εντός πολλών εισαγωγικών, που δεν συμφωνώ με αυτό το χαρακτηρισμό, η μπιπ, η οποία πήγε να πιάσει τον άντρα της καλής της γυναίκας. Το έχω δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει. Το γεγονός ότι αυτός μεθυσμένος από έρωτα δεν προσέχει ή δεν σε προφυλάσσει και σένα και εκείνον από τα διάκριτα μάτια και συμπεριφέρεται απερίσκεπτα με κίνδυνο να το μάθει η σύζυγός του ότι την απατάει και να δημιουργηθούν προβλήματα, αυτό δεν τον τιμά. Ούτε το γεγονός ότι απατάει τη γυναίκα του τον τιμά. Τίποτε από όλα αυτά που κάνει δεν τον τιμούν. Και δεν είναι ανδρεία πράξη, δεν είναι θαραλέα πράξη να κάνει αυτές τις βλακίες. Θαραλέα πράξη θα ήταν, όπως το είπα και προηγουμένως, να χωρίσει τη γυναίκα του εφόσον δεν τη γουστάρει πλέον και θέλει να παίξει αλλού και μετά να πάει να παίξει αλλού χωρίς να επισύρει οποιαδήποτε ευθύνη για δικά του προβλήματα και προβλήματα του γάμου του στη νέα γυναίκα που σε αυτή την περίπτωση είσαι εσύ. Εσύ γράφεις ότι θα ευχόσουν να ήταν ελεύθερος όταν τον είδες, πώς κυκλοφορούσε, πώς δινόταν, πώς ήταν στο χώρο, που σημαίνει ότι μέσα σου υπάρχει μια επιθυμία για φυσιολογικές καταστάσεις. Από τη στιγμή όμως που δεν είναι φυσιολογική κατάσταση, όπως τη βλέπεις εσύ μια φυσιολογική κατάσταση του στυλ, δεν τα φτιάχνω με έναν που να είναι παντρεμένος και να με έχει στο πλάι και να είμαι φίλος στον άνεμο και να είμαι το sidekick, δηλαδή να είμαι η αναπληρωματική, που δεν θα με ξέρει τα Χριστούγεννα, δεν θα με ξέρει το Πάσχα, δεν θα με ξέρει τις καλοκαιρινές διακοπές, δεν θα με ξέρει τα Σαββατοκύριακα, θα ξυπνάει το πρωί και θα μου στέλνει μήνυμα την ώρα που θα είναι στη δουλειά και η γυναίκα του θα είναι εκεί κλπ. Εσύ από τη στιγμή που ήθελες να έχεις μια κανονική σχέση και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός είναι παντρεμένος, έστω και αν κάνει ρυψοκίνδυνα πράγματα που σου δείχνουν προσωρινά στην παρούσα φάση ότι σε γουστάρει,
μην πιστέψεις ότι όντως έχει τα κότσια αυτός ο άνθρωπος να το πάρει μέχρι το τέλος και μην πιστέψεις ότι ακόμη και αν δείξει ότι και καλά έχει τα κότσια, ότι αυτό θα σου βγει σε καλό. Για ποιο λόγο εσύ τώρα, μια γυναίκα ελεύθερη, μια γυναίκα 40 ετών, η οποία δεν έχει ταλαιπωρηθεί από τη δημιουργία δικής σου οικογένειας, γιατί να πρέπει να φας όλη την ταλαιπωρία του χωρισμού ενός τύπου, ο οποίος προφανώς, ακόμη και χωρίσει εσένα, θα σου φορτώσει τα προβλήματά του. Μην δέχεστε να δημιουργείτε σχέσεις με ανθρώπους που έχουν προβλήματα άλυτα. Με ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν αδιάγνωστοι, κυκλοφορούν με τα προβλήματα τους ανεπίλυτα και φτιάχνοντας σχέση μαζί τους, μας φορτώνουν τα προβλήματά τους για να πάμε εμείς να τα επιλύσουμε, να πάμε εμείς να τους βοηθήσουμε να χωρίσουν, να πάμε εμείς να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ενός χωρισμού, να πάμε εμείς να τους κρατάμε από το χέρι για να κάνουν τα αυτονόητα και στο τέλος της ημέρας να γινόμαστε και οι κακές της υπόθεσης. Γνωρίζω πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν σταθεί δίπλα και έχουν σταθεί και ως προστάτριες και ως νοσηλεύτριες και ως ερυθροσταυρίτισσες που λέει και η Βασιλική. Έχουν σταθεί δυναμικά δίπλα σε άνδρες οι οποίοι πήγαν και τους είπα, ξέρεις, εγώ έχει πάρα πολύ καιρό που ήθελα να χωρίσω, εμένα ο γάμος μου ήταν νεκρός, αλλά δεν είχα κάποιο κίνητρο να το κάνω και τώρα που σε γνώρισα εσένα είσαι το κίνητρο, όχι η αιτία, η αφορμή, το κίνητρο και επειδή δεν θέλω με τίποτα να σε χάσω, στήριξε με αγάπη μου να χωρίσω και κάθονται οι βλαμμένες και το στηρίζουν να χωρίσει, τρώνε όλη την κατραπατσά που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, δηλαδή τρώνε όλο το κράξιμο από την γυναίκα του, την προηγούμενη, από την οικογένειά του, από την κοινωνία, από τις θεωρεί πέτρα του σκανδάλου κλπ. Και μετά έρχεται μια καλή μέρα ο κύριος, μετά που έχει περάσει τη δύσκολη περίοδο, μετά που έχει τακτοποιήσει τα θέματά του, μετά που έχει τακτοποιήσει τα δικαστήρια του όλα αυτά και είναι λελειμμένα τα θέματά του και έχει μάθει να ζει καλά, έρχεται και λέει, ξέρεις, δεν νιώθω πλέον για σένα όπως ένιωθα στην αρχή, μου έχει φύγει ο έρωτας, νιώθω διαφορετικά, χωρίζουμε. Και πάει και προχωράει και τη ζει τη ζωή του ελεύθερος και ωραίος και το χωρισμό του τον έχει τραβήξει εσύ και όχι εκείνος. Να είστε έξυπνες γυναίκες και να μην δέχεστε να γίνεστε τα θύματα του κάθε ενός που δεν αναλαμβάνει τη δική του ευθύνη. Ο κάθε ένας, ο κάθε άνδρας, η κάθε γυναίκα οφείλει όταν βρίσκεται σε ένα γάμο που δεν τον καλύπτει ή που δεν την καλύπτει ή που δεν είναι για εκείνους ιδανικός ή που θα ήθελαν να χωρίσουν, οφείλουν να χωρίσουν μόνοι τους με στήριξη από ψυχολόγο, με στήριξη από τους φίλους τους, με στήριξη από τους συγγενείς τους. Γιατί όλο και κάποιους συγγενείς θα έχουμε που είναι προοδευτικοί και θα μας στηρίξουν στην απόφαση να χωρίσουμε αν βρισκόμαστε σε ένα γάμο που όντως είναι νεκρός, κακοποιητικός κτλ. Δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη να λύσουν τα προβλήματα τους μόνοι τους και έρχονται και διεκδικούν όχι την αγάπη μας, την προστασία μας, τη δωρεά μας στήριξη. Να δουλέψουμε για αυτούς καταναγκαστικά προκειμένου αυτοί να χαίρονται και τις δικές μας περιποιήσεις αλλά να χαίρονται και που δεν φορτώνονται αυτοί τα προβλήματά τους, τα φορτωνόμαστε εμείς. Να σταματήσουμε να κάνουμε τον τζάμπα ψυχολόγο, τον τζάμπα παρηγορητή, τον υπερασπιστή, τον υπασπιστή του καθενός και της καθεμιάς παντρεμένου παντρεμένης που θέλουν και, και το σκύλο σωστό και την πίτα χορτάτη. Είσαι παντρεμένη κυρία μου, δεν πάει καλό γάμος σου. Να έχεις τα κότσια να χωρίσεις μόνη σου, χωρίς καμία υποστήριξη από μελλοντικό ερωτικό σύντροφο στον οποίο θα φορτώσεις τα προβλήματά σου. Είσαι παντρεμένος κυρία μου, δεν νιώθεις ωραία στο γάμο σου, θέλεις να είσαι ελεύθερος, απελευθερώσου μόνος σου, τράβηξε μόνος σου όλη αυτή την ταλαιπωρία του να απελευθερωθείς και μετά ελεύθερος και ωραίος και δυνατός έλα να με διεκδικήσεις. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Και μια γνώμη σε σχέση με το πότε μπορεί μια γυναίκα να δημιουργήσει δική της οικογένεια ή όχι. Λες ότι είσαι 40 χρονών και λες για οικογένεια ούτε λόγος ούτε σκέψη και λες ότι πλέον ότι είναι επιβεβαιωμένο ότι δεν μπορείς να τεκνοποιήσεις. Θα σου έλεγα ότι αν εσύ τώρα κάνεις ψυχοθεραπεία εντατική και εστιαστείς πάνω στον εαυτό σου και στην επίλυση των δικών σου ψυχολογικών θεμάτων, πολύ πιθανόν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο που θα συνεχίσει εντατική ψυχοθεραπεία, να είσαι σε θέση να δεις ξεκάθαρα εάν θέλεις να δημιουργήσεις οικογένεια ή όχι. Και στην περίπτωση που θέλεις να δημιουργήσεις οικογένεια, δεν είναι μόνο
ο μοναδικός τρόπος να έχεις οικογένεια το να μπορείς να κάνεις παιδί βιολογικά. Μπορείς να υιοθετήσεις και παιδί, και μια γυναίκα μπορεί να υιοθετήσει παιδί και στα 40 και στα 45 και στα 50 και στα 55. Και αυτό που γράφεις, ότι σ' αρέσει το πάθος και σ' αρέσει η ένταση και σ' αρέσει το απογορευμένο, όλα αυτά δείχνουν ότι έχεις θέματα με σένα, μωρό μου, με σένα, αγάπη μου. Και μόνο η ψυχοθεραπεία θα σε βοηθήσει να επιλύσεις αυτά τα θέματα, ώστε πλέον να σου φαίνεται εγωιτευτικό το υγιές και όχι το ψυχοπαθολογικό. Δηλαδή, οτιδήποτε μας ελκύει που δεν είναι υγιές, αυτό μας δείχνει ότι έχουμε μέσα μας θέματα άλυτα. Μας ελκύουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εκφραστικοί και είναι παθητικά επιθετικοί, έχουμε μέσα μας θέματα άλυτα. Μας ελκύουν οι άνθρωποι που είναι μάτσο άνδρες, οι απόμακρες γυναίκες και που το παίζουν μοιραίοι και μοιραίες, έχουμε μέσα μας θέματα. Μας ελκύουν αυτοί που δεν είναι ελεύθεροι, δεν είναι διαθέσιμοι, έχουμε μέσα μας θέματα. Ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του, ο καθένας να λύσει τα δικά του θέματα, ώστε να μπορούμε να βρίσκουμε γύρω μας ανθρώπους διαθέσιμους. Γιατί όπως είπες προηγουμένως, δεν υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι άνθρωποι διαθέσιμοι. Δεν είναι διαθέσιμοι περισσότεροι ελεύθεροι γύρω μας, είτε γιατί έχουν θέματα δυσεπίλητα, ανεπίλητα και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού να κάνουν ψυχοθεραπεία, είτε γιατί βολεύονται σε μεσοβέζικες τρόποντινα σχέσεις και καταστάσεις με παντρεμένους ανθρώπους, είτε γιατί είναι οκνηροί πνευματικά. Η ευτυχία θέλει πολλή δουλειά για να αποκτηθεί. Δεν κάθεσαι πίσω τεμπέλικα και δεν αμελείς τον εαυτό σου και αμελείς τον πνευματικό σου αγώνα και αναμένεις ότι θα έρθει η ευτυχία να σε βρει από μόνη της. Πρέπει να δουλέψεις για να βρεις την ευτυχία. Περισσότερα για αυτό το θέμα θα έχει το επόμενο βιβλίο, το οποίο γράφω αυτή την περίοδο και θα κυκλοφορήσει του χρόνου. Καλό βράδυ, την αγάπη μου σε όλους. Φιλιά, και είπαμε προσοχή στα σχόλια. Σχόλια τα οποία αντιβαίνουν τους κανόνες σεβασμού του καναλιού θα οδηγούν σε απόκρυψη του χρήστη. Φιλιά.